Στην σημερινή της συνεδρίαση, σαν πρώτο θέμα είχε τη δίωξη που έχει ασκηθεί στο συγκεκριμένο καθηγητή και αποφάσισε ομόφωνα, αυτό θέλω να το τονίσω, πρώτον να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, αφού συγκροτηθεί πρώτα το πειθαρχικό, η σύνθεση του οποίου προβλέπεται από τις διατάξεις, να κοινοποιηθεί άμεσα η απόφαση αυτή στον Υπουργό Παιδείας, έτσι ώστε να μπορέσει αυτός να κινήσει τις διαδικασίες για την αποχή του συγκεκριμένου καθηγητή από τα καθήκοντά του. Και ακριβώς για να προλάβουμε οποιαδήποτε πιθανότητα μέχρι να βγει η απόφαση αυτή του Υπουργού να επανέλθει ο άνθρωπος αυτός στις αίθουσες, αποφασίσαμε να απέχει από το σύνολο των ακαδημαϊκών λειτουργιών και καθηκόντων του και μέχρι την έκδοση ακριβώς της απόφασης αυτού του Υπουργού. Όλοι το ξέραμε εδώ, όλοι οι φοιτητές, όλοι. Όλοι οι πόλοι το ήξεραν. Καθηγητές το γνώριζαν. Φυσικά και το ήξεραν. Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι έτσι ώστε να σταματήσει αυτό νωρίτερα. Εννοείται. Ήξεραν τι τέρας έχουμε μέσα στη σχολή μας και δεν μιλούσε κανείς. Για το φροντιστήριο απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές. Δηλαδή, ακόμα και μέσα στο μάθημα έχει πει για το φροντιστήριό του. Τι έχει πει δηλαδή? Ότι το μάθημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει επειγόντως να κάνετε φροντιστήριο. Και να πληρώσετε φυσικά. Ξέρω πάρα πολλές φοιτήτριες, έχω δηλαδή μες στον κύκλο μου, οι οποίες πλήρωσαν και 250 και 1200 ευρώ για να περάσουν. Mm-hmm. Ξέρω φοιτήτριες και φοιτητές οι οποίοι φεύγουν σεζόν 5 μήνες, πάνε δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μαζέψουν το ποσό των 1200 ευρώ για να περάσουν 4 μαθήματα. Εμένα συγκεκριμένα το μόνο που θυμάμαι να με είχε κάνει και με έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ότι μπήκα την πρώτη μέρα στο μάθημα και απλά ήξερε το ονοματεπώνυμό μου, με φώναξε με το ονοματεπώνυμό μου και μου έκανε παρατήρηση. Αυτό κυρίως. Το ότι γινόντουσαν έτσι τραπεζώματα, σε εστιατόρια κτλ. Αυτά ισχύουν. Μπροστά στα μάτια μου, ναι. Δηλαδή. Δούλευα σε ένα μαγαζί της Σέρρας το πρώτο έτος που ήμουν εδώ πέρα. Τα βράδια, 2 και 3 ώρα τα ξημερώματα, ερχόταν με άλλες φοιτητρίες, οι οποίες ήταν στην ηλικία μου, μπορεί και λίγο μεγαλύτερες. Ποτά, διασκέδαση, ναι, ήταν έξω. Ήταν παντού. Παντού. Όλα αυτά γνωρίζεις γιατί δεν πήγαν να τα καταγγείλουν ενώ ζητήθηκε? Η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι φοιτητές και φοιτήτριες φοβόντουσαν. Ας πούμε, να κάνεις κάποια καταγγελία με όνομα, έπαιρνε το όνομά σου, δεν σε περνούσε ποτέ. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρεις ποτέ πτυχίο.